Πάμε και στον Πτέραρχο τώρα να δούμε. Κύριε Πτέραρχο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την αλλαγή των ισορροπιών, αλλά αυτό δεν είναι μία θεωρία. Αυτό είναι πράξη πλέον, κύριε Πτέραρχο. Είδαμε και δύο ακόμα Ραφάλ να έρχονται στην Ελλάδα. Είδαμε την Μπελαρά πλέον να πέφτει στην Δεξαμενή, να αρχίζει και αυτή να χτίζεται. Είδαμε τη συμφωνία, το Ανώτατο Συμβούλιο του Ναυτικού να δίνει το πράσινο φως για τις κορβέτες. Αλλάζουν τα πράγματα. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, αλλά να ξεκινήσουμε λιγάκι από το σχολιασμό των κυρίων κυρίων καθηγητών. Βεβαίως. Και βουλευτού. Η Τουρκία, αν προσέξετε, αν προσέξουμε όλοι μας, σε όλη τη Μεσόγειο είναι η μοναδική χώρα που την ενοχλούν οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Σε αυτό προσπαθεί να παρασύρει και αδύναμους κρίκους όπως είναι η Λιβύη. Καμία άλλη χώρα δεν δέχεται τις θεωρίες περί δικαίου της θάλασσας που πρεσβεύει η Τουρκία και που θέλει να τις εφαρμόσει. Ένα είναι αυτό. Έτσι λοιπόν σταδιακά και σιγά σιγά όσο αποκτά και μόνιμη κυβέρνηση η Λιβύη, η θεωρία της Τουρκίας θα απομονώνεται και θα μένει μόνη της. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, για να κάνει κάτι σοβαρό στην περιοχή των ορίων Λιβύης Τουρκίας όπως θα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, θέλει όταν αυτό αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τις ένοπλες δυνάμεις και των δύο κρατών. Ο Πλέραχος μας περίμενε, το διακόψαμε για το... Βεβαίως. Για τις έδρες, χαμογελάει ο κύριος Γεωργούσης. Μετά... Είναι το άλλο γήπεδο που έχει μεγάλη σημασία. Σωστά, βεβαίως, σωστά, βεβαίως, τεράστια, πολύ τεράστια, μεγάλη, τεράστια. Πολύ μεγάλη. Αλλά ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πτέραρχε, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε την πρώτη σκέψη που είχατε, βλέποντας τα Ραφάλ αυτά εδώ να περνάνε από την δάτινη αψίδα. Ο Πτέραρχος, να είσαι σίγουρος, θα ήθελε να είναι εκεί. Αυτό, γι' αυτό το ρωτάς. Γι' αυτό το ρωτάς. Να είναι εκεί ή να είναι ο ένας από τους δύο που θα τα φέρουν. Βέβαια. Έτσι, γιατί... Θα μας το πει. Δεν φεύγει αυτή η τρέλα ποτέ, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν φεύγει όποιος αγάπησε αυτό που λέγεται πτήση. Όταν βλέπει καινούργια τέτοια καταπληκτικά μέσα, θα ήθελε να είναι μέσα. Να σας πω και ένα ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο το ανέφερε προχθές στη γιορτή της αεροπορίας ο αρχηγός της αεροπορίας, ο κύριος Μπουρολιάς. Από τα τρία σε σχηματισμό τριάδος που πετάξανε πάνω από την εκδήλωση στο Τατόι, θα σας πω τι σημαίνει αεροπορική εκπαίδευση και θα το καταλάβετε. Την ώρα που η πολεμική σημαία της σχολής Σικάρων περνούσε στην παράταξη μπροστά, τρία Ραφάλ πετούσαν από πάνω της. Τα δύο είχαν ξεκινήσει από τη Γαλλία τρεις ώρες πριν και στην ώρα που η σημαία περνούσε βρέθηκαν με το τρίτο από την Τανάγρα πάνω ακριβώς. Εκείνο το δευτερόλεπτο το... λέτε, το συγκεκριμένο. Έτσι, μάλιστα. Η εκπαίδευση λοιπόν το στην αεροπορία σημαίνει χρόνος δευτερόλεπτο. Δημιούργησε το σχηματισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι για να, όταν είσαι εκτός διεθνούς δικαίου και θέλεις να υποστηρίξεις παράνομες γεωτρήσεις, πρέπει να έχεις και τα μέσα να τα υποστηρίξεις αυτά. Τα μέσα της Τουρκίας, τη Λιβύη δεν υπάρχουν, τα μέσα της Τουρκίας δεν φτάνουν στα σημεία αυτά που έχει όρεξη και θέλει να φτάσει, διότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με τις εξελίξεις που μετά τις αποφάσεις της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ σοβαρές και δεν τις επιτρέπουν να κάνει τέτοια άλματα. Γυρίστο εν παρόδο ότι όταν βλέπουμε τα 8 Ραφάλ τώρα, 12 μετά, να μην στεκόμαστε μόνο στα Ραφάλ, αλλά και στα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν. Τα Meteor, τα Mika, τα Scalp, τα Exocet. Αυτά είναι ένα πακέτο που ανεβάζει την αεροπορική ισχύ εκεί που δεν είχε φτάσει ποτέ για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Επομένως, λέτε, αυτό πιστοποιεί και αυτό που λένε και οι Τούρκοι, το λένε αναλυτές τους στα τουρκικά κανάλια, ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, κύριε Πτέραρχε. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Πτέραρχε, αλλά βλέπουμε εδώ και το Meteor. Που ας πούμε μας λέει εδώ η κάρτα, εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Αν μπορείτε να το εξηγήσετε εσείς πιο αναλυτικά, θα ήταν πολύ ωραία. Οι τηλεθεατές μας δεν ξέρουν τους έξω σε. Από το σημείο που πετάει το Ραφάλ. Τι κάνει ακριβώς, τι κάνει ο Μέτεο, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε. Από την ώρα που το Ραφάλ θα εκτελεί περιπολίες, παραδείγματος χάρη στο ύψος της Εύβοιας, να πούμε χοντρικά, μπορεί να αποκαλύπτει στόχους που έχουν εχθρικά χαρακτηριστικά στην περιοχή της Δυτικής Τουρκίας. Και όποιος θεωρείται απειλή, είτε για τα νησιά μας είτε για τα πλοία μας, θα καταρρύπτεται από την Εύβοια. Με υπηρεχητικά βλήματα Meteor. Οι Exocet? Τα Exocet είναι εναντίον πλοίων. Είναι βλήματα εναντίον πλοίων, τα οποία βάλλονται τουλάχιστον από 40, 50, 60 χιλιόμετρα ανάλογα με το ύψος. Κατευθύνονται και βρίσκουν το στόχο. Και υπάρχουν και άλλα αμερικάνικα όπλα που πετάνε
που τα φέρουν τα F-16 και τα SCARP, και έτσι. Και τα SCARP νομίζω που μπορούν να πλήξουν εχθρικούς στόχους στο έδαφος, σε μεγάλη εμβέλεια. Ακόμα μεγαλύτερη. Το SCARP θεωρείται ημιστρατηγικό όπλο, αφήνεται από το αεροσκάφος, ταξιδεύει μόνο του με δικιά του ενέργεια και καλύπτει μια απόσταση θεωρητικά τουλάχιστον μέχρι τα 500 χιλιόμετρα. Δηλαδή μπορεί να εκτοξευθεί, ας το πούμε, εντός της ελληνικής επικράτειας, αν εκτοξευθεί από την Κρήτη, μπορεί να φτάσει σχεδόν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ας πείσουμε εμείς εντός της ελληνικής επικράτειας. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο περίπου. Μάλιστα.